Καλησπέρα στη Ρυσική, εδώ είμαστε. Περιλίας κάθε πέμπτη βράδυ, ακριβώς 10 από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι Ιόνια TV. Έχουμε κοντά μας και πάλι τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Μετεκλογικά τα είχαμε πει ως βουλευτής πάλι, αλλά και πάλι στα βουλευτικά έδρανα. Τι να πούμε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας και πάλι, γιατί δεν τα έχουμε πει καθόλου μετεκλογικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, έχουμε πολλά να πούμε. Ένας βουλευτής που ήδη δίνει το δικό του στίγμα καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με το κοινό να περνάει τις δικές του θέσεις. Άρα λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Είναι πολύπλευρη, δεν είναι μόνο όμως από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Αλλά και στα μέσα ενημέρωσης δίνουμε τη μάχη για να ενημερώνεται σωστά ο κόσμος και για τις θέσεις του κινήματος αλλαγής και βεβαίως να αναδεικνύουμε και τα ζητήματα τοπικά αλλά και κεντρικά τα οποία υπάρχουν. Ωραία. Άρα να ξεκινήσουμε με τα τοπικά καλύτερα για να δούμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα που η Ηλία βρίσκεται, το λέμε, αλλά ο κόσμος που μας βλέπει εκτός νομού Ηλίας λέει αυτός ο νομός να είναι στην 52η θέση ανάπτυξης και όμως να υπάρχει. Άρα λοιπόν κάτι έχει φταίξει που είμαστε εδώ πολλά χρόνια πριν. Είδα μάλιστα και μια έρευνα που έγινε χθες προχθές σε σχέση με την αποταμίευση των Ελλήνων, στην οποία ο νομός Ηλίας εμφανίζεται ο τελευταίος από τους νομούς, έτσι. Είναι αλήθεια ότι η Ηλία έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω σε όρους ανάπτυξης. Και αυτό βεβαίως έχει διακομματική και διαχρονική ευθύνη, δεν το συζητάμε. Θεωρώ όμως ότι τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις, αν γίνουν κάποιες σωστές και στρατηγικές επιλογές, να ξεκολλήσουμε από αυτήν την κατάσταση και πραγματικά η Ηλία να μπορέσει να γίνει ένα πρότυπο όχι μόνο τουριστικής, κύριε Πατσούλα, αλλά γενικότερης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πούμε και στην πορεία. Έτσι ακριβώς. Το βασικότερο και θέλω να το πω είναι ο οδικός άξονας Πάτρα Πύργος. Πρώτα δρόμος Πάτρα Πύργος και μετά συζητάμε για άλλες. Για όλα τα άλλα, όπως αναφέρατε και εσείς, και μετά πάμε για τις κειμενικές αξίες και όλα αυτά για την Ηλία. Εγώ τα έβαλα αυτά. Μεγάλο θέμα. Τα έβαλα όλα αυτά γιατί κάπου γράφτηκε ότι ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης, ο Δήμος Ζαχάρος και η περιοχή του Κατακόλου θα χαρακτηριστούν τουριστικές περιοχές. Και ως εκ τούτου θα υπάρχει μεγάλη αύξηση αντικειμενικών αξιών σε σχέση με τις υπάρξεις. Ναι, ναι. Και λέω, αναρωτιέμαι, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί τουριστική μια περιοχή όταν δεν έχει διασφαλιστεί η οδική πρόσβαση. Έτσι, και μάλιστα. Και ένα ερώτημα και στον Υπουργείο Οικονομικών, να τα απευθύνω στον κύριο Καραμαλή, να μας πει πότε θα γίνει ο οδικός άξονας για να δούμε πότε θα χαρακτηριστεί ο νομός Ηλίας τουριστικός προορισμός. Δυστυχώς το κομμάτι του δρόμου Πάτρα Πύργος, το οποίο είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους Ηλίους. Και όχι μόνο. Και τους Αγίους και Ζάκη και Βαλονιά, στα Ιόνια νησιά. Το νομό Ηλίας, πιστέψτε με, είναι το πρώτο θέμα. Όπου πηγαίνω, με ρωτάνε όλοι για το δρόμο. Είναι θέμα ασφάλειας. Έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές. Όποιος κινηθεί βράδυ σε αυτό το δρόμο, καταλαβαίνετε, έχει την εμπειρία αυτή μια πολύ άσχημη εμπειρία. Εμείς ζητάμε για έναν ακόμα λόγο να υπάρχει επίσπευση του δρόμου Πάτρα Πύργος. Θεωρούμε ότι θα είναι πραγματικά η αφετηρία ώστε η Ηλία να γίνει τουριστικός προορισμός και να έρθει η περιβόητη ανάπτυξη στην περιοχή μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι η έλευση του τουρισμού στην Ηλία θα δώσει και προστιθέμενη αξία και στα προϊόντα μας, τα οποία είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, υψηλής στρατηγικής αξίας, δυστυχώς όμως δεν έχουν την ανάλογη οικονομική αξία στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν φωνάζουμε για το Πάτρα Πύργος. Έχω κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις στη Βουλή. Ο κύριος Καραμαλής για ένα διάστημα απέφευγε να έρθει. Τελευταία, μετά το θανατηφόρο που υπήρχε αυτή η έκρηξη, η οργή των συμπολιτών μας, οι διεκλογημένοι μαζί, θέλω να σας θυμίσω, και με τις αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, πήρα την πρωτοβουλία μαζί με βουλευτές του Κλίματος Αλλαγής στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου που υπάγεται το θέμα, να καλέσουμε τον κύριο Καραμαλή να μας ενημερώσει επισήμως. Αυτή την πρωτοβουλία την συνυπέγραψαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των περίμενων της Βουλής. Ναι, πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί τότε εξέδωσε ανακοίνωση, εξέδωσε θα επισκεφθεί την Ηλία. Χωρίς βέβαια να οριστεί. Δεν ξέρω αν έχει επισκεφθεί την Ηλία. Όχι, όχι. Και όχι, δεν το πήρα είδηση. Όχι. Ο κύριος Καραμαλής, ξέρετε, κάνει συσκέψεις και δεν μας καλεί. Γι' αυτό λέω. Μήπως έχει κάτι. Όχι μόνο εσάς. Όχι μόνο εσάς. Εμένα, σαν βουλευτή του νομού, πάντως δεν με έχει καλέσει σε μία σύσκεψη να με ενημερώσει για το τι θα γίνει με το δρόμο Πάτρα Πύργος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αντιστρέφουμε την κατάσταση και λέμε: έλα στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, να μας πεις πότε θα γίνει ο δρόμος, πότε θα ξεκινήσει, πότε θα ολοκληρωθεί, με ποιο μοντέλο ακριβώς θα γίνει, τι θα κοστίσει αυτό και σε αποζημιώσεις και σε κόστος έργου. Αλλά, κύριε Πατσούρη, κάτι πολύ σημαντικό που κάποιοι σκόπιμα το υποτιμούν. Ποιο θα είναι το κόστος για τους χρήστες. Γιατί μιλάμε για τοποθέτηση διοδίων και καταλαβαίνω ότι. Το ελάχιστο από ό,τι γνωρίζω εγώ δημοσιογραφικά θα είναι τουλάχιστον 10 ευρώ. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Όχι, από τα, ναι, από κάποιες μελέτες που έγιναν από 10 από 10 έως 13 ευρώ. Πρέπει να μας πει το μοντέλο και το κόστος ο Υπουργός, να ξέρει η Βουλή, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά,
Αν επιλεγεί το μοντέλο της σύμβασης παραχώρησης, αυτή η σύμβαση θα έρθει στη Βουλή. Καλό λοιπόν να γνωρίζουν οι βουλευτές τι μέλη γεννέστε με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, κόστος και μοντέλο υλοποίησης. Κύριε Κατρίγη, πάμε πάλι, θυμίζω τώρα το 2013 από Σαμαρά που λέει τότε να πάμε στην Ολυμπία Οδό, είναι η καλύτερη λύση και μετά από 7 χρόνια με αρκετές ζωές να έχουν χαθεί σε αυτό το δρόμο Καρμανιόλα, να λέμε πάλι αν θα το πάμε σε αυτό το μοντέλο και αν θα γίνει αυτό και από 8 εργολαβεί θα γίνουν μία. Το 2013, τι ενδιαφέρει όμως τον κόσμο όλα αυτά. Το 2013 αποκόπηκε το Πάτρα Πύργο στην Ολυμπία Οδό. Εγώ δεν ήμουν βουλευτής για να ψηφίσω αυτή την απόφαση. Έτσι, τώρα πλέον συζητάμε το αντίστροφο. Το θέμα όμως είναι πότε θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Ο κύριος Καραμαλής. Ναι, είπε ότι το επόμενο εξάμεινο αυτό είναι αρκετά. Ο κύριος Καραμαλής. Θα έχουμε εικόνα πολύ καλύτερη. Αν δεν γίνουν προσφυγές, ναι, και βλέπουμε ότι ήδη πάνε στο εξωτερικό για. Εγώ εύχομαι να γίνει το στομότερο δυνατό. Η Ηλία έχει ανάγκη αυτό, το δρόμο, έτσι. Το Νοέμβριο, σε μια επίκαιρη ερώτηση, απάντησε πάλι ο Υπουργός ότι μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Επανέλαβε το εξάμεινο πάλι πριν από λίγες ημέρες, όταν κάλεσε κάποιους αιρετούς και αρεστούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να τους ενημερώσει για το τι θα γίνει με τον δρόμο. Εμείς λοιπόν περιμένουμε να μας πει σε τι φάση βρίσκεται όλη η διαδικασία. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για άλλη υπομονή. Δεν υπάρχει, κύριε Πατσούρη. Ναι, πώς θα αντιδράσουμε όμως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει ένα παλιακό μέτωπο που πάει να γίνει γενικότερα. Οι θεσμικοί φορείς δεν έπρεπε να είναι ενωμένοι για να διεκδικήσουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα, είναι ένα άλλο ζήτημα που βάζετε τώρα και πολύ σωστά το βάζετε. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ο θεσμικός τρόπος και η επιχειρηματολογία. Γι' αυτό ακριβώς στην Επιτροπή της Βουλής ζητήσαμε να κληθούν και οι φορείς αυτοδιοίκησης. Οι δήμαρχοι του νομού Ηλίας και Αχαΐας και βεβαίως οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης περιφερειακής. Για να θέσουν ερωτήματα στον Υπουργό, να πάρουν απαντήσεις συγκεκριμένες για να μπορούμε μετά να ξέρουμε ποιοι είπαν, τι τηρήθηκε και το συγχρονικό διάστημα υλοποιήθηκε. Όχι γενικά ευχολόγια και γενικές τοποθετήσεις. Ναι, είπε, δεν έχει εικόνα γιατί η Κομισιόν δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Αυτά Βατσούρη, γνωρίζουμε. Έχουν περάσει ήδη 7 μήνες. Μια κυβέρνηση η οποία εμφανιζόταν ως πανέτοιμη τον Ιούλιο του 19, είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, ο ίδιος. Δύο φορές εδώ. Και είχε πει στην Αδραβίδα ότι για μας είναι υψηλής προτεραιότητας το Πάτρα Πύργος. Και έχουμε σχέδιο. Πού είναι αυτό το σχέδιο. Δεύτερο ερώτημα, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, το έχω αναδείξει. Βγήκε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός στον προϋπολογισμό και είπε ότι τα κέρδη από τα ομόλογα, επιστροφές από τα ΑΝΦΑΣ και τα SMPs, θα διοικητευθούν στη χρηματοδότηση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Και αναρωτιέμαι εγώ, γιατί αυτά τα χρήματα που είναι δημόσια έσοδα δεν πάνε για την κατασκευή του Πάτρα Πύργος και πάνε σε έναν οδικό άξονα ο οποίος έχει πολύ μεγάλη διέλευση από τουρίστες. Άρα οι τουρίστες θα περνάνε σε ένα δημόσιο έργο το οποίο πιθανότατα δεν θα έχει διόδια, ενώ οι κάτοικοι της Ηλίας και της Αχαΐας θα διέρχονται από το Πάτρα Πύργος που με βάση τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας θα έχει διόδια. Αυτό είναι μια άνηση αντιμετώπιση. Έτσι, το έχουμε, ναι, λέτε την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη τώρα στην Κρήτη που αυτό ανακοίνωσε. Το έχει πει στον προϋπολογισμό συζήτηση στη Βουλή. Στη Βουλή και το ανακοίνωσε όμως. Στα τέλη του Δεκεμβρίου. Το ανακοίνωσε αυτό στην Κρήτη. Και την επόμενη πενταετία θα είναι έτοιμο αυτό. Ναι, το θέμα είναι η χρηματοδότηση. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα παράπονο και λέμε γιατί αυτά τα χρήματα δεν πάνε και στην Ηλία. Και γιατί στην Ηλία πρέπει να γίνει σύμβαση παραχώρηση με διόδια. Και δεν μπορεί να γίνει δημόσιο έργο χωρίς διόδια ή με μειωμένα διόδια. Αυτά όμως πρέπει να μας τα απαντήσει ο Υπουργός Υποδομών. Γι' αυτό περιμένουμε στη Βουλή να έρθει. Να του θέσουμε ερωτήματα, να πάρουμε απαντήσεις, να γνωρίζουν οι πολίτες της Ηλίας, τα Χαΐας και όχι μόνο. Μακροπρόθεσμο. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες θέσεις. Μακροπρόθεσμο. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μακροπρόθεσμο γιατί το αίτημα έχει γίνει εδώ και 20 ημέρες. Είναι ομόφωνα αποδεκτό. Εγώ και προχθές στη Βουλή που είχα την ευκαιρία να μιλήσω και να είναι υπουργός υποδομών, του το επανέλαβα. Ο ίδιος είπε ότι το γνωρίζει. Το περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει στη Βουλή μας ενημέρωση. Μάλιστα. Άρα εκεί βρισκόμαστε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Δρόμος Πάτρα Πύργος και Πύργος Τσακών, έτσι. Γιατί είναι δύο ξεχωριστά. Είναι άλλο κομμάτι, είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια. Στο Πύργος Τσακών, ξέρετε, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ναι, το γνωρίζουμε με Natura, λόγω Natura, Καγιάφα, όλα αυτά που άλλους έχουμε δει. Υπάρχει μια πρόταση ορθώς νομίζω για διεύρυνση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και από όσο δύναμη να γνωρίζω, ήδη υπάρχει μελέτη από την περιφέρεια η οποία ξεκινάει την ανακατασκευή, την διαπλάτη ουσιαστικά του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να, ο κόσμος για να καταλάβει, Πάτρα Πύργος αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε να έρθει στη Βουλή για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα. Εμείς περιμένουμε να μας πει πότε θα ξεκινήσει το έργο. Πότε. Έτσι. Ναι. Τώρα, από αν ο κ. Καραμαλής ενημερώνεστε, θεωρεί ότι κάνοντας εκκλήσεις στους αναδόχους, τους οποίους
με κάποιους από ό,τι κατάλαβα τέλη της χρονιάς εκτελούν έργα για να μην υπάρχουν παροτόκια. Κάποιοι άλλοι δεν εκτελούν και δεν πληρώθηκαν ή εκτελούν και δεν πληρώθηκαν ή κάποια κατάσταση η οποία δεν είναι ενιαία για όλους. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, να ξέρουν οι πολίτες της Ηλίας. Πρώτον, αν έχουμε χρόνο μπροστά μας για να το κάνουμε. Δεύτερον, πόσο χρόνο θα χρειαστεί, και το παραλαμβάνω και ας γίνομαι μονότονος, ποιο θα είναι το κόστος, κύριε Πατσούρη, για τους χρήστες, τους κατοίκους της Ηλίας που θα θέλουν σε τακτική που βάση. Και εκεί λένε δεν θέλουμε τα όριά μας να έχουμε να πηγαίνουμε πάντα και να πληρώνουμε. Άρα θα απομυστεί ο Λίος. Αν και έχει περάσει αυτό, γιατί αυτό είναι και ως κανάλι εμείς είμαστε. Εγώ περιμένω επίσημες τοποθετήσεις από τον Υπουργό. Ερωτήματα θέτω. Τέλος. Αεροδρόμιο υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να δούμε έστω αυτό που κουβεντιάζαμε για αεροδρόμιο στην Αγωνιστή, στο Βιτάλιο ή όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω αν το αεροδρόμιο στο Βιτάλιο συνδυάζεται με την πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει το hot spot εκεί και γενικότερα και μια μεγάλη τουριστική επένδυση. Θυμάστε με γκολφ, με δημιουργία γκολφ που είχε ενταχθεί μάλιστα και στις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Αν η κυβέρνηση έχει όντως διάθεση να αξιοποιήσει την περιοχή του Πιταλίου και της Λίμνης Αγουλουνίτσας για τουριστική ανάπτυξη, είναι σαφές ότι και η χρήση του αεροδρομίου θα ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση πάρα πολύ σωστή. Επειδή βάλω το hot spot, η δική σας άποψη για αυτό που η κυβέρνηση έχει πει ότι πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε, κύριε Πατσούρη, καμία ενημέρωση. Εγώ το ζήτησα. Λέω ποια είναι η ενημέρωση. Ο κ. Θωρικάκος, ο κ. Χρυσοχοίδης καλέσαν κάποιους βουλευτές, κάποιους δημάρχους. Εγώ ως βουλευτής Κίνηματος Αλλαγής δεν έχω λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση. Τι βλέπω. Βλέπω μια κυβέρνηση εδώ και 4 μήνες να λέει ότι έχει σχέδιο με την κατάσταση προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που όντως η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη, στην ενδοχώρα. Δεν βλέπω όμως αυτό το σχέδιο να εκτελήσεται. Ακούω διαρροές, βλέπω διαρροές, βλέπω αντιδράσεις της τουρκικής κοινωνίας. Δεν έχω δει όμως επισήμως την κυβέρνηση να βγει και να πει ότι εμείς χωροθετούμε σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει ένα προσχέδιο για αυτό το Αγρανία, Ετωλαγρανία και Ηλία. Αυτή τη δυναμική. Μόνο εκεί. Ναι, και βέβαια αυτό που ακούστηκε για την Ηλία και όχι την Αχαΐα, νομίζω ότι είναι πραγματικά πρωτοφανές και προκλητικό. Ούτε με σημεία. Υπάρχει στην Πελοπόννησο. Εμείς ήδη έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι μεταναστών οικονομικών, οι οποίοι έρχονται, ξέρετε, όχι μόνο και στις περιοχές. Και στις περιοχές γενικότερα. Οι άνθρωποι δουλεύουν ως εργάτες γης κλπ. Άρα αυτό το 1% το οποίο είναι ο συσχετισμός της κυβέρνησης θα πρέπει νομίζω να το δει στη συνολικότερη αναλογία του πληθυσμού και όχι σε σχέση μόνο με τους πρόσφυγες μετανάστες που υπάρχουν. Απ' την άλλη όμως, κύριε Πατσούρη, δεν νομίζω ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι ως εδώ και μη παρέκει και θα πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να έρθει στη Βουλή να μας ενημερώσει και να μας πει πού σκοπεύει και στοχεύει να κάνει με την κατάσταση, γιατί φοβάμαι ότι όσο ανοίγει ο καιρός θα έχουμε νέες ροές προσφύγων και παρά τα πλωτά φράγματα και όλα αυτά που έχουν ακουστεί, όπως και τα Ζέπελιν στη Σάμμο και διάφορα άλλα, και εθνικό σχέδιο διαχείρισης κτλ. Που ακούσαμε και φλέξω συνόρων, φοβάμαι ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ροές μεταναστών και προσφύγων και καταλαβαίνω ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα. Αγροτικός νομός, το 55% βλέπουμε με τα πολλά προβλήματα. Με τις αποζημιώσεις που δεν ήρθαν ποτέ, με όλα αυτά που άλλωστε γνωρίζετε και εσείς, τι έχετε να πείτε στους αγρότες, ως κοινά, αλλά και γενικότερα με την εμπειρία που έχετε. Το Κίνημα Αλλαγής την πρώτη εβδομάδα έκανε μια επίκαιρη επερώτηση ακριβώς για την αναποτελεσματική πολιτική της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα. Αφορμή όλης αυτής της συζήτησης είναι αυτό που γίνεται με το λάδι. Το οποίο φέτος έχει πολύ καλή ποσότητα. Έχει καταποτιστεί. Και πολύ καλή ποιότητα. Κάτω από τα 2 ευρώ. Πραγματικά είναι εξευτελιστική. Έτσι, με αποτέλεσμα υπάρχει μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Πέρυσι είχαμε επίσης απώλεια παραγωγής λόγω άλλων θεμάτων. Δυστυχώς δεν λήφθηκε μέρημνα από την προηγούμενη κυβέρνηση να υπάρχει μια αποζημίωση. Και καταλαβαίνετε ότι όταν σύμφωνα με εκτίμηση του Επιμελητηρίου Ηλίας είχαμε πέρυσι απώλεια 50 εκατομμυρίων από την οικονομία της Ηλίας, άρα αναλογικά και φέτος υπάρχει περίπου κάτι ίδιο, καταλαβαίνετε ότι η οικονομία της Ηλίας βρίσκεται σε αδιέξοδο. Εμείς λοιπόν, όχι μόνο στην Ηλία, και στις άλλες περιοχές, και στη Λακωνία και στη Μεσσηνία, είναι ένα θέμα που μας πήραν από όλη την Ελλάδα. Και μας λένε, τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Και θέσαμε το ζήτημα, ακούμε για εισαγωγές ισπανικού ελαιολάδου, το οποίο βαφτίζεται ελληνικό και πηγαίνει για να γλιτώσει τους δασμούς της Αμερικής που υπάρχει έχει υποστεί και εμείς δεν έχουμε δασμούς. Υπάρχει και συμφωνία και της προηγούμενης και της τωρινής κυβέρνησης για εισαγωγή ελαιολάδου από την Ισία και Λιβύη χωρίς δασμούς, που καταλαβαίνετε ότι καθιστά το ελληνικό ελαιολάδο μη ανταγωνιστικό ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν υπήρχε κάποια αντίδραση εκεί. Θέτουμε λοιπόν όλα τα ζητήματα,
Μαζί με τις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να υπάρχουν και μέτρα προστασίας. Το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν. Πρέπει λοιπόν να προστατευτεί, να διασφαλιστεί τιμή, να ενισχυθούν οι αγρότες μέσα από μια ρευστότητα, έτσι ώστε να μπορούν να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και όχι να αναγκάζονται, κύριε Πατσούρη, να πουλάνε το λάδι όσο για να βγάλουν τα εργατικά και το κόστος παραγωγής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως λέτε, δεν διαφέρει εδώ, καθόλου. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, γιατί το πρόβλημα αυτό εμφανίστηκε φέτος και είναι πραγματικά καταστροφικό για τους ελαιοπαραγωγούς. Απαξίωση τελείως. Δεν πάει να μαζέψουν τις ελιές. Φοβάμαι ότι θα εμφανιστεί και του χρόνου αν δεν υπάρχουν κατάλληλα μέτρα. Έτσι, εδώ λοιπόν, πήρατε απάντηση γενικότερα. Η απάντηση είναι ότι θα δώσουμε, λέει, φωτοβολταϊκά στους αγρότες για να έχουν μειωμένο κόστος παραγωγής. Και αυτό θετικό είναι. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Δεν βλέπω καμία στρατηγική για το ελαιόλαδο, καμία πρόνοια, έτσι. Και βεβαίως δεν ξέρω αν μπορούν να διεκδικηθούν με βάση και την κλιματική αλλαγή κάποιες αποζημιώσεις να δοθούν έστω για απώλεια εισοδήματος, γιατί ξέρετε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Μιλάμε για αποζημιώσεις και είδαμε ότι 39,9 πήραν για το καρπούζι που ήταν από 40 και πάνω και βλέπετε ότι διαδραματίζεται το καλοκαίρι με πολλά προβλήματα. Η λύση, έτσι, αλλά υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, έτσι, η οποία δυστυχώς έχει φέρει πολλά προβλήματα στην πρωτογενή τομέα και αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Μάλιστα. Κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε με τα αγροτικά, δεν είναι μόνο βέβαια, το λάδι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή η Ήλια έχει πάρα πολλά προϊόντα, το λάδι είναι αποκορύφωμα, έτσι όλο. Έχει πάρα πολλά προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας, γι' αυτό πιστεύω ότι οι οδικοί άξονες, η πρόσβαση και η αύξηση τουριστικού προϊόντος στην Ηλία θα δώσει και προστιθέμενη αξία και στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή τα προϊόντα μας θα έχουν επιπλέον αξία όταν πλέον μπορούν να γίνουν γνωστά σε όλο τον κόσμο μέσα από μεγάλες αλυσίδες, τροφικές αλυσίδες αξίας, κύριε Πατσούρη. Και πρέπει να κερδίσουμε. Να πουλούνται στις κατάλληλες τιμές και στις κατάλληλες αγορές. Πρέπει να υπάρχει ένα δημοπρατήριο ερωτικό προϊόντο που είναι και αυτό, ένα από τα μεγάλα θέματα. Μόνο αυτό. Ναι, αλλά η τυποποίηση που έχουμε μείνει πολύ πίσω γενικότερα. Η τυποποίηση είναι πάρα πολύ πίσω, έτσι, και η ταπείση και τυποποίηση στην Ελλάδα και το ΙΟΒΕ προχτές σε μια μελέτη του είπε ότι είναι πολύ χαμηλός ο δείχτης κατοχής. Άρα λοιπόν χάνουμε πολλά. Έτσι, όμως θέλει και μια προϋπόθεση και θέλω να το απευθύνω αυτό και στους αγρότες κτηνοτρόφους του νομού μου. Χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζεται ομάδες παραγωγών, χρειάζεται συνεταιριστικά σχήματα υγιή. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε τα προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά και όχι να γίνεται αυτή η διαδικασία, η εκμετάλλευση ουσιαστικά και των κτηνοτρόφων και των παραγωγών. Υπάρχει μια κοινοτική οδηγία η οποία πραγματικά προλαμβάνει τα φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών σε όλη την τροφική αλυσίδα, ειδικά του γάλακτος. Θέλουμε να πιστεύουμε, εμείς ρωτήσαμε τον Υπουργό, είπε ότι θα τη φέρει μέχρι το πρώτο εξάμηνο, άρα θα πατάξει όλες αυτές τα θέμητες πρακτικές που οι κτηνοτρόφοι μας δεν μπορούν να διαπραγματευτούν το γάλα τους στις κατάλληλες τιμές και είναι ήδη έρμεοι πρακτικών εναρμονισμένων μεταξύ των μεγάλων μεσαζόντων και των αλυσίδων μεταφοράς και πώλησης του γάλακτος. Είναι λοιπόν πάρα πολλά ζητήματα. Εμείς κάνουμε κριτική, καλόπιστη, επικοδομητική. Όμως περιμέναμε, κύριε Πατσούρη, να υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση που δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Και οι παραγωγοί μας αγωνιούν γιατί η χρονιά δεν πήγε καθόλου καλά φέτος. Και τα πράγματα ήδη δύσκολα και φαίνεται στην καθημερινότητα πλέον, όχι μόνο το γεωπολιτικό. Βλέπουμε το τι ακριβώς διαδραματίζεται. Ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κηρυχθεί και το γνωρίζετε, γι' αυτό το φέρνω σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στην εκπομπή Περιγυλίας, είναι τα υδατοδρόμια. Οι υδατοδρόμια τελικά, επειδή έχω κάνει αρκετές εκπομπές, δεν είδα να είμαστε μέσα σε αυτό τον αρχικό σχεδιασμό. Να το ξαναθαρίσουμε, γιατί πέρασε εσύ είπατε τέσσερα. Επειδή μιλάμε για τέσσερα υδατοδρόμια. Επειδή ήμουν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο νομοσχέδιο συγκεκριμένο, πέρασε το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοδρομίων. Δεν χωροθετήθηκαν υδατοδρόμια. Πλέον δίνει τη δυνατότητα και στους ιδιώτες να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν υδατοδρόμια και όχι μόνο σε κρατικούς φορείς όπως τα λιμενικά ταμεία ή οργανισμοί λιμένος. Όσο αυτό είναι μετοχική σύνθεση. Αλλάζει λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο και θεωρώ ότι αυτό θα διευκολύνει στην Ηλία ειδικά, ναι, που έχουμε και στην περιοχή της Κυλλήνης και στου Κατακόλου και στη λίμνη του Καγιάφα, αλλά κατά την άποψή μου και στην τεχνητή λίμνη Πηνίου, έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν υποδομές ή υδατοδρόμια που θα αυξήσουν το τουριστικό προϊόν. Είναι η αρχαία Ολυμπία, η αρχαία Ήλδα, διάφοροι τουρίστες οι οποίοι θέλουν με σύντομες περιηγήσεις να έρθουν και να επισκεφθούν τις περιοχές μας. Άρα θα δημιουργηθεί, θεωρώ, μια πολύ καλή προοπτική συνολικά για τον νομό Ηλίας. Αυτό είναι εφικτό. Κοιτάξτε, εγώ έχω, όχι μόνο εγώ, αλλά εγώ έχω κάνει επαφή και με τους ιδιώτες επενδυτές. Θέλω να σας εμπιστευτώ ότι υπήρχαν σχεδιασμοί για το λιμάνι της Κυλλήνης. Είναι υποσκέψεις επενδυτές, γιατί μπορεί αυτό το πράγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το λιμάνι της Κυλλήνης και ως κέντρο ανεφοδιασμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα καθιστούσε κόμβο την Κυλλήνη. Εμείς πιέζουμε
παραθέτοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, και θα πιέζουμε και εγώ και οι υπόλοιποι βουλευτές και δήμαρχοι και όλοι οι φορείς της περιοχής, ώστε η Λία να γίνει πραγματικά ένας προορισμός για τα υδροπλάνα και μέσα από το σύμπλεγμα του Ιωνίου και όχι μόνο, να μπορούν με ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τουρίστες υψηλού εισοδήματος να επισκέπτονται την περιοχή μας. Πάμε λίγο να κλείσουμε το πρώτο μέρος με αφή Ολυμπιακής Φλόγας, 12 Μαρτίου Αρχαία Ολυμπία. Ένα μεγάλο θέμα που, εντάξει, θα θέλαμε η Αρχαία Ολυμπία να έχει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγιση γενικότερα και όχι μόνο μία φορά κάθε 4 χρόνια να είμαστε το επίκεντρο. Πρέπει να γίνει, όπως το λέτε, πρέπει να γίνει ένα μόνιμο κέντρο πολιτιστικού και αθλητικού ιδεώδους. Να έχει ένα τείχο δραστηριοτητών συνεχόμενα και όχι μόνο για 2-3 μέρες γύρω από την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει ένα σχεδιασμό και από τη Δημοτική Αρχή και γενικά από τις φορείς της Ηλίας και να γίνουν βεβαίως και ανάλογες υποδομές που θα βοηθήσουν έτσι ώστε να είναι και επισκέψιμοι όλο το χρόνο και να γίνονται συνέδρια και διοργανώσεις γύρω από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, το αθλητικό ειδόν, το ειδόν του Ολυμπισμού. Όλη τη χρονιά στην Αρχαία Ολυμπία, ουσιαστικά η Αρχαία Ολυμπία να είναι το επίκεντρο του αθλητικού και Ολυμπιακού ιδεώδους 365 μέρες το χρόνο και να μην διαμαρτυρόμαστε μόνο για το αν περνάει ή δεν περνάει η φλόγα για ποια σημεία. Πρέπει να πάμε σε μια εξωστρεφή πολιτική στρατηγική. Έτσι, εδώ λοιπόν χρειάζεται να μπουν και οι ιδιώτες, να δούμε γενναία αυτό το σχέδιο. Θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να λάβει την πρωτοβουλία αυτή και να δούμε πώς και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε και να στηρίξουμε όλο αυτό το εγχείρημα. Τι σημαίνει τι μπορεί να κερδίσει η Λία από την επίσκεψη της Φόφη Γεννηματά εδώ που έγινε πριν από λίγες ημέρες? Φόφη Γεννηματά. Η Φόφη Γεννηματά έχει μεγάλη ευαισθησία στην Ηλία και αγάπη. Επισκέφθηκε την περιοχή μας, έκανε μια πραγματικά ομιλία σε ένα εντυπωσιακό κοινό, η οποία ήταν καθηλωτική, θα μου επιτρέψετε, όλα τα ζητήματα και τα κεντρικά αλλά και τα τοπικά. Γνώρισε τα ζητήματα. Βεβαίως τα γνωρίζω τα ζητήματα, ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για το κομμάτι του Πάτρα Πύργος και για το κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής. Εξάλλου, η ίδια επέλεξε να μιλήσει στην επέρωτη της Προκανδοκίνημα Αλλαγής για την αγροτική πολιτική. Έμεινε και στη Λιτανία και στις ορταξές εκδηλώσεις του Αγίου Χαραλάμπους. Η Φόφη Γεννηματά έχει έρθει πάρα πολλές φορές στην Ηλία, γιατί το κίνημα αλλαγής έχει τιμήσει. Η Ηλία έχει τιμήσει το κίνημα αλλαγής πάρα πολλές φορές και τη Φόφη Γεννηματά. Εμείς λοιπόν θέλουμε και θελήσαμε μέσα από αυτή την επίσκεψη να αναδείξουμε κάποια ζητήματα στην πρώτη γραμμή, σε κορυφαίο επίπεδο, όταν είναι αρχηγός παράταξης, όχι μόνο έρχεται, αλλά τα θέτει επιτάπητος και τα θέτει νομίζω και απαιτητικά και με επιχειρήματα, και βεβαίως αυτή η μάχη μεταφέρεται από την Ηλία στη Βουλή και σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά και είσαστε ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολλά για τα ό,τι αφορά τράπεζες, πυρόκλητα και όχι μόνο. Σε δύο λεπτά και πάλι κοντά σας, έχουμε κοντά μας βουλευτή Κινάλ του Νομού Ηλίας, κύριο Μιχάλη Κατρίνη, γενιά 40 ετών, άρα ξέρει τα πράγματα και τα λέει με το όνομά τους. Σε δύο λεπτά και πάλι κοντά σας. Περιλίας για έκτη χρονιά από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι, η Ιόνια TV, καθημερινή βράδυ στις 10, Παρασκευή, απόγευμα επανάληψη. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, στο γραφείο του εδώ στον πύργο, που τον τιμάει για τρίτη φορά, έτσι. Τρίτη φορά βουλευτής, άρα γενιά των 40, που είπαμε, είναι γενιά 40 και κάτι. Μην κρύβετε χρόνια. Έτσι ακριβώς, έγιναν τόσο πολλά. Κοντά στα 45. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο.
Σας βλέπουμε τα τελευταία χρονικά διάστημα να έχετε σηκώσει ψηλά τον πύχη και τη σημαία, ας πούμε, για τις τράπεζες, για τις υπέρογγες χρεώσεις. Έχουμε πληρώσει τα δάνεια εδώ με εγγύηση ελληνικού δημοσίου, που βέβαια βλέπουμε το τι διαδραματίζεται ειδικότερα τους τελευταίους μήνες. Παράλογες, και θέλουμε να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε κάτι που κάποιον ξέρει περισσότερα. Είναι ένα οριζόντιο, βέβαια. Έτσι, ακριβώς. Είναι ένα θέμα που φλέγω. Το θέμα των πυρόπληκτων, για να ξεκινήσουμε καταρχάς. Εμείς ζητήσαμε να υπάρχει μια παράταση της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου. Γιατί είχαμε το εξής πρωτοφανές. Ενώ οι τράπεζες για πάρα πολλά χρόνια δεν έμπαιναν σε διαδικασίες ρύθμισης με τους δανειολήπτες, όχι μόνο από τον νόμο Ηλίας, ήταν και άλλοι νόμοι, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, Εύβοια, έτσι, δεν έμπαιναν για πολλά χρόνια στη διαδικασία ρύθμισης, όταν πλέον υποχρεώθηκαν βάσει νόμου και εγκυκλίου αρχές του 19 να μπαίνουν στη διαδικασία συζήτησης, στην πράξη δεν έχει γίνει καμία ρύθμιση πυρόπληκτου δανείου μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη. Άρα αυτή τη στιγμή οι τράπεζες οδήγησαν, κατά την άποψή μου, όχι άθελά τους την κατάσταση, ώστε να λήξει χρονικά η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και πλέον όλες οι οφειλές να μεταπέσουν σε χρέη προς την εφορία και στο δημόσιο ταμείο. Εμείς ζητήσαμε να παραταθεί η εγγύηση, να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια από τις τράπεζες να ρυθμίσουν και αυτά τα δάνεια με τους πυρόπληκτους δανειολήπτες. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε, κύριε Πατσούρη, ότι γενικά οι τράπεζες δεν έχουν τη διάθεση να ρυθμίσουν τα δάνεια, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και όχι μόνο, τα μεταβάζουν μεγάλη ευκολία στα funds και τα funds της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, έτσι, γιατί θεωρούν ότι δεν είναι η δουλειά τους πλέον να ρυθμίζουν τα δάνεια και να κάνουν αυτού του είδους τη διαχείριση. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να είναι ελισσοτή αντίδραση και εις βάρος πάντα των πολιτών. Γιατί ξέρετε ότι από 1η Μαΐου του 20 λήγει η προστασία πρώτης κατοικίας. Ο δανειολήπτης, ο αδύναμος, δεν έχει κανένα μέτρο και πού να καταφύγει. Αν η τράπεζα του κάνει μια πρόταση και να αναιτιολόγηται και είναι μη βιώσιμη, δεν μπορεί να απευθυνθεί κάπου και να πει ότι εγώ, ρε παιδιά μου, αυτά εισοδήματα δεν μπορώ να τα πω. Στην πλατφόρμα που λέει η κυβέρνηση ότι ανοίχτηκε και θα υπάρχει και κάποια. Ποια πλατφόρμα, κύριε Πατσούλη? Τώρα έχουν μπει 42.000 σήμερα που μιλάμε. Είναι 42.174 χρήστες. Μιλάω με νούμερα από την Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους του κ. Κουρμούση. 42.170 και έχουν γίνει 274 ρυθμίσεις. 0,6%. Ποια πλατφόρμα? Η πλατφόρμα αυτή που την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Γεωργιάδης, και μάλιστα λέει ότι κάνουμε και βελτιώσεις, έχει αποτύχει. Έτσι. Δεν μπορεί να μας πει ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση ότι το 95%, 98% όσων δεν ικανοποιούνται, τι είναι, στρατηγικοί πληρωτές, είναι μπαταξίδες. Είναι τόσο αυστηρές οι προϋποθέσεις που ουσιαστικά κανένας δεν μπορεί να ρυθμίσει το δάνειο. Αυτό που λέει οδηγεί μετά την άρση της προστασίας πρώτης κατοικίας στο ιδανολήπτης αυτή να είναι ανυπεράσπιστη απέναντι στις τράπεζες και στα funds με όπλο τους πληστηριασμούς από την πλευρά των τραπεζών και των funds. Και τι λέμε εμείς? Πρέπει να υπάρχει παράταση τουλάχιστον για ένα χρόνο του πλαισίου προστασίας 3869 του 2010, του περιβόητου νόμου Κατσέλη, με τους όρους που έλεγε τότε για τους πραγματικά αδύναμους δανειολήπτες, με συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά και τα εισοδήματά τους και την αξία του ακινήτου και την διαδικασία συνεργασίας με την τράπεζα. Και βεβαίως, ένα δεύτερο σκύλο της πρότασής μας είναι, πριν πουληθούν τα δάνεια από τις τράπεζες, τα funds, να μπορεί ο δανειολήπτης να το αγοράζει με ένα λογικό κούρεμα, γιατί προσέξτε το παράλογο. Πουλούν τα δάνεια από τις τράπεζες, τα funds, σε ποσοστό 20-25-30%, και μετά οι εταιρείες ξεκινούν τη διαδικασία ανάκτησης. Από το 100%? Από το 100%. Δηλαδή χρωστάγα 50.000 και είναι καθαρό κεφάλαιο 30.000. Εγώ τους ρώτησα, κύριε Πατσούρη, προχθές στη Βουλή, πείτε μας τι ποσοστό δανείων έχετε ρυθμίσει από αυτά που έχετε πάρει, σε τι ποσοστό τα έχετε αγοράσει με βάση την αρχική αξία και τι ποσοστό κουρέματος δίνετε. Δεν απάντησαν σε κανένα από τα τρία ερωτήματα. Να μας πούν τι κάνουν αυτά funds. Τι κάνουν επιτέλους? Όντως κοιτάνε τον δανειολήπτη να τον εξυπηρετήσουν, ή κοιτάνε πώς θα ρευστοποιήσουν τα ακίνητα για να έχουν όσο δυνατόν πιο γρήγορο κέρδος? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Μάλιστα. Και η απάντηση δεν πήρατε. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε. Αυτό που λέγεται πριν, ότι θα δώσουμε 150 με 200 ευρώ στους αδύναμους, σαν μηνιαίο επίδομα νοικίου. Αυτό, κοιτάξτε λίγο. Σήμερα υπάρχουν 200 εκατομμύρια τα οποία προβλέπονται σαν κρατική ενίσχυση σε όσους επιτύχουν ρύθμιση με την πλατφόρμα. Αυτό η κυβέρνηση σκέφτεται να το γυρίσει μετά. Όσους χάσουν τα σπίτια τους, να τους δίνει 150 ευρώ 200 το μήνα,
σαν επιδότηση ενοικίου για να νοικιάζω σπίτι. Αυτή είναι η προστασία. Δηλαδή, χάνω το σπίτι μου, θα μου δίνει η κυβέρνηση 150 ευρώ. Αυτό είναι το μοντέλο 200. Που θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό. Θέλει να δίνει επιδότηση για σπίτι σε. Μου θυμίζει εποχή Ισπανία, έτσι. Τότε που βγήκαν στου δρόμου όλοι με την πρώτη κατοικία του. Εμεί λέμε για του πραγματικά αδύναμου δανειολήπτε. Στην πλατφόρμα έχουν μπει, κύριε Πατσούρη, 53.000. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες 42.000. 11.000 έχουν μείνει εκτός. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το 20% είναι περίπου το ποσοστό που λέει η Τράπεζα της Ελλάδας ότι είναι οι κακοπληρωτές. Οι υπόλοιποι όμως δεν είναι κακοπληρωτές. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, δεν έχουν τις προϋποθέσεις. Το ξέρετε ότι αν κάποιος έχει σήμερα ένα σπίτι πάνω από 130.000 ευρώ, δεν μπορεί να μπει στην πλατφόρμα. Θεωρείται ότι είναι προνομιούχος. Μα είναι αυτά τα κριτήρια. Κόβονται οριζόντια. Εμείς από ό,τι λέμε ότι πρέπει να επανέλθουμε σε ένα πραγματικό πλαίσιο προστασίας για τους πραγματικά αδύναμους δανειολήπτες. Ναι, που τώρα θα δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μας βλέπει ο κόσμος και μας ακούει ταυτόχρονα και λέει θα προλάβουμε. Όλα αυτά γίνονται 1η Μαΐου. Μιλάμε, είμαστε τέλη Φεβρουαρίου και μιλάμε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά πλέον. Από τα τέλη Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση τι έκανε τέλη Δεκεμβρίου που έλεγε η προστασία, έδωσε 4 μήνες παράταση. Έχει πει η κυβέρνηση, μάλιστα πάλι ο κ. Γεωργιάδης, από τέλη Οκτωβρίου θα φέρω καινούριο εξοδικαστικό. Πούντο. Τώρα λένε θα φέρω καινούριο πτωχευτικό. Πούντο. Περνάει ο καιρό. Το πρώτο που λέει, ξέρετε, είναι μπείτε στην πλατφόρμα να σώσετε τα σπίτια σα. Ναι, αλλά μπαίνει ο κόσμο στην πλατφόρμα και ικανοποιείται το 0,6%. Πώ σώζει τα σπίτια του κόσμο όταν 0,6 ρυθμίζει το δάνειο του. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι το όραμα τη Νέα Δημοκρατία για την προστασία τη πρώτη κατοικία. Εμεί διαφωνούμε σε αυτό και γι' αυτό λέμε εδώ και τώρα κάντε μια σοβαρή συζήτηση για να προστατευτούν οι πραγματικά αδύναμοι πριν δούμε καταστάσει που δεν θέλει κανένα στη χώρα μα να τη ζήσει. Και με το δεδομένο, κύριε Πατσούρη, και για να μην σα καταχρέουν τον χρόνο, ότι ήδη έχουν προγραμματιστεί χιλιάδες πληστηριασμοί. Ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιτελείου Αθηνών τις προάλλες στη Βουλή. Ισχύει αυτό μέχρι το 22 για 140.000. 50.000 εντός του 20. Μιλάμε για τεράστια νούμερα τα οποία καταλαβαίνετε ότι μετά την 1η Μαΐου που δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας, πλέον οι πληστηριασμοί θα είναι το μεγάλο όπλο διαπραγματευτικό των τραπεζών και των funds. Τα funds επιτρέπεται που πήραν χωρίς συγκατάθεση. Το δάνειο της κάρτες του, των πολιτών στα χέρια τους. Εμείς αυτό λέμε ότι θα πρέπει στη διαδικασία οι τράπεζες ή θα κάνουν σοβαρές προτάσεις στους δανειολήπτες έτσι ώστε να τεκμηριώσουν ότι όντως δανειολήπτες δεν τις δέχτηκαν. Γιατί δεν είναι μια σοβαρή πρόταση όταν του κάνεις μια ρύθμιση που δεν είναι βιώσιμα δανειολήπτη ή θα μας εξηγήσουν τελικά σε τι ποσοστό πουλάνε τα δάνεια στα funds έτσι, και τι περιλαμβάνει αυτού του είδους η εμπορική συναλλαγή. Έτσι. Είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες πριν μεταβάσουν τα δάνεια στα funds να κάνουν μια τελική πρόταση δανειολήπτες. Αυτό όμως η πρόταση πρέπει να είναι βάσει του κώδικα δανειολογίας και πρέπει να είναι αιτιολογημένη, να εξαντλεί όλα τα περιθώρια. Άρα δεν έχει γίνει κάτι τώρα. Και να είναι βιώσιμη. Ναι. Πιθανό να έχει γίνει σε πολύ μικρό ποσοστό. Ναι, εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά όμως, κάτι. Ναι. Αυτό σας λέω. Ότι όταν η τράπεζα κάνει μια πρόταση, εδώ λέει, δεν υπάρχει π.χ. ο συνήγορος καταναλωτή, ο οποίος θα μπορεί να κρίνει αν αυτή η πρόταση είναι όντως βιώσιμη και μπορεί να ικανοποιηθεί από τον δανειολήπτη. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι οι τράπεζες οι οποίες κάνουν, πώς το λένε, take it or leave it, ή δέχεσαι ή το στέλνουμε στα fund και πάει σε πληστηριασμό. Ξεκάθαρα πράγματα. Τραγικά. Για να δούμε τι θα δούμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, είπαμε κόκκινα δάνεια, πυρόπληκτα. Και χρεώσεις τραπεζών βεβαίως και τις χρεώσεις. Το είπατε πολύ σωστά. Παράλογες χρεώσεις, καταχρηστικές. Από τη μία κυβέρνηση. Υπάρχουν ακόμα, γιατί έκανε συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης με τους τραπεζίτες. Άλλος μύθος αυτό. Από τη μία κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πάμε σε ηλεκτρονικές συναλλαγές για να παταχθεί φοροδιαφυγή. Σωστά. Και από την άλλη, όλες αυτές τις συναλλαγές έχουν ως συνέπεια χρεώσεις των τραπεζών στους καταναλωτές. Έγινε μια συνάντηση λίγο πριν τη τέλη Οκτωβρίου. Επικοινωνιακά βγήκε η κυβέρνηση και είπε ότι λύσαμε το ζήτημα και μας άκουσαν οι τράπεζες. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα με εξαίρεση κάποιες πολύ απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπερβαίνουν τις 30 σε όλη τη χώρα. Είχαμε το περιστατικό 1η Γενάρη με αυτή τη συνδρομή την ετήσια, ναι. Για την χρήση internet banking που μάτω άλλο αποσύρθηκε και τις τελευταίες μέρες θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα από φίλους μου
που τους γίνονται προληπτικές χρεώσεις για χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει όχι να πάμε στο εύκολο επιχείρημα μηδενικές χρεώσεις, να πάμε σε λελογισμένες χρεώσεις και όχι οι τράπεζες να προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα από το μη δανεισμό και τη μη κερδοφορία, την έλλειψη δανεισμού σε επιχειρήσεις, από τις χρεώσεις στους πολίτες, οι οποίες είναι παράλογες. Δηλαδή τώρα, αν πάει στην Αδρίτσανα κάποιος και δεν έχει λογαριασμό της τράπεζας που έχει το ATM και πάει να βγάλει ένα 20 ευρώ, θα του κρατήσει 2,5 ευρώ. Δεν είναι παράλογο αυτό, κύριε Πατσούρη? Είναι παράλογο. Ούτε κλιμακωτή χρέωση υπάρχει, ούτε εφαρμόζεται κοινοτική οδηγία, ούτε τίποτα. Και βλέπω ότι η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί αυτό το πράγμα να εκτελήσεται. Μάλιστα. Ένα μεγάλο θέμα. Κλείσαμε το θέμα τράπεζες. Απαντήσεις δόθηκαν εκεί που άλλωστε έπρεπε να τα πούμε. Και πάμε. Δημογραφικό. Μεγάλο πρόβλημα. Γιατί το κοινάλο το έχει βάλει αρκετά ψηλά στην ατζέντα. Τεράστιο πρόβλημα. Δημογραφικό. Και οι αριθμοί τρομάζουν γενικότερα. Τεράστιο πρόβλημα. Όλο αυτό που έρχεται. Το μεγαλύτερο ζήτημα της χώρας. Εμείς το είχαμε θέσει πριν από 2,5 χρόνια. Είχαμε ζητήσει το τυφώθη γεννηματά να συσταθεί ειδική επιτροπή. Και έγινε αυτό, όντως. Το οποίο έβγαλε ένα μακροσκελέστο πόρισμα. Το οποίο δυστυχώς δεν έλαβε υπόψη του πάρα πολλά σημεία η κυβέρνηση. Πρόσφατα που νομοθέτησε μόνο το επίδομα των 2.000 ευρώ για την γέννηση, για που και πέρα καμία πολιτική ούτε για τους παιδικούς σταθμούς, ούτε για το κατάσκευο επιδομάτων σε σχέση με την κατάσταση και την, ότι πρέπει να πηγαίνουν στα σχολεία, τα παιδιά. Βεβαίως μια σειρά άλλων μέτρων που έχουν σχέση με τους σταθμούς, που έχουν σχέση με φορολογικά ασφαλιστικά κίνητρα για τους νέους για να κάνουν οικογένειες και να δουλέψουν σε επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε μία δέσμη προτάσεων συγκεκριμένη στη Βουλή. Δεν έγιναν πολλές από τις προτάσεις μας αποδεκτές. Θεωρούμε στο δημογραφικό δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Πρέπει όλοι να ενώσουμε δυνάμεις. Η προβολή είναι τρομακτική σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μετά από 30 χρόνια και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει σχέση και με το μεταναστευτικό προσφυγικό και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή συνολική στρατηγική και πολιτική ώστε να δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια, να κάνουν ένα παιδί και ή δυνατόν και δεύτερο παιδί, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία στριπτική μένει στο ένα παιδί. Καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να τα απεξέλθει. Στο διατάφτα πάμε πάντα. Αναπλήρωση. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουμε μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τους νέους οι οποίοι κάνουν δικαίωμα της επιχείρησης, να υπάρχουν κίνητρα φορολογικά για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους ανθρώπους, να δοθεί λοιπόν η δυνατότητα στα παιδιά, τα νέα παιδιά να κάνουν οικογένειες δουλεύοντας αξιοπρεπώς και να μπορούν να συντηρήσουν την οικογένειά τους και να ατενίζουν με την όποια αισιοδοξία το μέλλον, κύριε Πατσούλη. Το κοινό λέει ότι κεραμέως κάνει το χατήρι λίγων σε ό,τι αφορά βέβαια την παιδεία. Εξίσωση πτυχίων βλέπουμε ιδιωτικών με το δημόσιο. Μεγάλο ζήτημα και επειδή έχουμε παιδιά, δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε και προς τα πού οδεύει η κατάσταση. Νομίζω ότι η κυρία Κεραμέως, επειδή είναι θειασότης της ιδιωτικής παιδείας, διέπραξε ένα πολιτικό ατόπιμα. Ουσιαστικά τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων τα εξομοίωσε με τα πτυχία που δίνουν τα, έχει περάσει αυτό, έχει λύσει, τα περιβόητα κολέγια, ναι, και μάλιστα το έκανε και με όρους συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει λόγος να έχεις ακαδημαϊκή αναγνώριση από το δικατσά τον ΔΟΑΤΑ όπως είναι σήμερα, αρκεί να έχεις επαγγελματικά δικαιώματα σε μια άλλη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τον τίτλο που σου δίνει το κολέγιο. Αυτό είναι ένας έμεσος τρόπος που παρακάμπτεται η αξιοπιστία και η ακαδημαϊκή ισοτιμία των πτυχίων. Ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα προφανώς η παιδεία δεν έχει σύνολα και εκπαίδευση και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Αλλά απ' την άλλη γνωρίζουμε για προγράμματα που έχουν φυτρώσει ως μανιτάρια σε διάφορες χώρες που γίνονται εξ αποστάσεως με αμφιβόλου ποιότητας εκπαίδευση και χαρακτηριστικά. Είναι θέματα τα οποία τα διερευνά μια αρχή μιας ευνομούμενης χώρας όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι και το ΔΚΤΣΑ και το ΔΑΤΑΠ. Νομίζω ότι βιάστηκε η κυρία Κεραμέως. Είχαμε εμείς καθολική αντίδραση και όχι μόνο εμείς σε αυτή τη διάταξη και ανοίγει τον ασκό του αιώλου σε σχέση με την ιδιωτική εκπαίδευση στη χώρα. Υγεία νοσή και στην υγεία. Τι μπορούμε να περιμένουμε γενικότερα εδώ με την βελτίωση των συνδικών που επικρατούν και όχι μόνο στην υγεία, αλλά γενικότερα επειδή είμαστε κανάλι που έχουμε μέσα 12 νομούς, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να δούμε, να αναβαθμίζεται το θέμα της υγείας με όλα αυτά που διαδραματίζονται και τα βιώνουμε καθημερινά? Δυστυχώς εδώ στην Ηλία το μόνο κομμάτι στην υγεία είναι την παράταση μεταξύ πύργου και αμαλιάδας και μεταξύ του ιατρικού και νοσοκομείου, ναι, φέρνουμε ο αδερφός παθολόγους.
Τα δύο νοσοκομεία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και έτσι πρέπει να λειτουργήσουν. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και μια ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού συνολικά στο νομό Ηλίας, που έχει και πάρα πολλά κεντρικά κέντρα υγείας, γιατί είναι και η μορφολογία του νομού τέτοια, ναι, που επιβάλλει τη λειτουργία κέντρων υγείας που πραγματικά παράγουν πολύ σημαντικό έργο. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η άγονη διαμάχη και θα πρέπει σε όλα τα κέντρα λήψη αποφάσεων και στα επίπεδα αυτά να διεκδικήσουμε στους μόνιμους ή ιδιωρισμούς επικουρικού προσωπικού στον χώρο της υγείας, η Ηλία να ενισχυθεί και να σταματήσει, κύριε Πατσούρη, αυτή η αιμορραγία προς την Πάτρα και προς την Αθήνα που όλοι τη συναντάμε μπροστά μας. Έτσι, άρα, τέλος τοπικισμού, τέλος αντιπαράθεση χωρίς περιεχόμενο, ενώνουμε δυνάμεις και βεβαίως άλλος ο χαρακτήρας του νοσοκομείου του Πύργου, άλλος το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όμως αυτή η αντιπαράθεση που οδηγεί όλους τους ηλίους να ψάχνουν τους γνωστούς και τους φίλους για να τους πάνε στην Πάτρα ή στην Αθήνα για να βρουν παροχές υπηρεσιών υγείας. Για να ζήσουν απλά. Έτσι. Για να ζήσουν απλά. Για το λέμε, γιατί βλέπουμε ότι πόσο ζωές έχουν χαθεί στον δρόμο. Ότι δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση ή για καριέρες αυτό το θέμα της υγείας. Ναι, κατανοητό. Πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε τι κάνουμε με σοβαρότητα, με σχεδιασμό πάλι του χάρτη υγείας, έτσι, να δούμε πού χρειάζεται ενίσχυση, πού υπάρχει δυνατότητα κάποιο προσωπικό να ενισχύσει περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και βεβαίως να ζητήσουμε να έρθουν και γιατροί, γιατί για ένα διάστημα θέλω να θυμίσω ότι ενώ έβγαιναν προκηρύξεις για μόνιμο διαδηλωσμό μόνιμου προσωπικού στην Ηλία, δυστυχώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον και, ναι, και για τους οικολόγους και όλα αυτά που έχουμε, έτσι, δει. Δεν υπήρχαν κίνητρα ανάλογα. Έτσι, άρα η υγεία είναι το α και το ω. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις και ότι το κοινάλ μπορεί να γίνει και πάλι γενικότερα ένα κόμμα που να πρωταγωνιστεί γενικότερα στην πολιτική ζωή τόπου? Στο κίνημα αλλαγής δεν μας ικανοποιούν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, μας δείχνουν, νομίζω, κοντά στο εκλογικό μας ποσοστό, αλλά όχι εκεί που θα έπρεπε να είμαστε, με βάση και την στάση μας και στη Βουλή και το λόγο μας εντός και εκτός Βουλής. Θεωρούμε όμως ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εμείς περάσαμε μια δύσκολη περίοδο, κύριε Πατσούρη, που ο κόσμος δεν μας άκουγε καν και ήταν πολύ επιθετικός και με το ΠΑΣΟΚ και με το κίνημα αλλαγής. Αυτή η περίοδος έχει παρέλθει. Πλέον οι πολίτες μας ακούν, συζητάνε μαζί μας και θεωρούμε ότι σιγά σιγά, ακούγοντας και τις προτάσεις μας και τις επιλογές μας στα δύσκολα ζητήματα που αυτή τη στιγμή αφορούν και τη χώρα αλλά και την περιοχή μας, ότι μας εμπιστεύονται, ξαναγυρίζουν και βεβαίως ότι θα δυναμώσουν το κίνημα αλλαγής, γιατί το κίνημα αλλαγής είναι η καρδιά και η ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήταν και αυτό παραμένει. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και άλλοι που λένε ότι έχει συγκλίνει σιγά σιγά με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχετε να απαιτήσει αυτό, γιατί τώρα πολλά στελέχη έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, τα στελέχη που έφυγαν πια στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δικές τους επιλογές και σε άλλο πολιτικό χρόνο. Το γεγονός ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση στην Δημοκρατία όπως κάναμε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε όμως, μην διστάζοντας να ψηφίσουμε και πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, όπως ψηφίσαμε και πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ πριν, έτσι κάποιοι προσπαθούν να μας κολλήσουν εύκολα ταμπέλες. Εμείς λοιπόν τι λέμε, έχουμε αυτόνομη πορεία, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις δικές μας, όπου συμφωνούμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα γι' αυτό, όπου διαφωνούμε δεν φωνάζουμε απλά και να λαϊκίζουμε, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, τροπολογίες, νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτός είναι ο ρόλος ενός κόμματος σοβαρού που αντιπολιτεύεται προς όφελος των πολιτών και όχι προς όφελος του κόμματος, κύριε Πατσούρη, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία με τα Ζάπια και ο κύριος Τσίπρας με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Άρα, αφήνουμε τις συγκλήσεις για αυτούς που τις θέλουν διακαώς, έτσι. Οι συγκλήσεις είναι προϊόν πολιτικής πρακτικής και φαίνεται στην πορεία με ποιες θέσεις περισσότερο συμφωνείς και ποιες λιγότερο. Αυτή τη στιγμή ο ρόλος μας είναι αντιπολίτευση. Κάνουμε δημιουργική και δομική αντιπολίτευση ταυτόχρονα, πολλές φορές και σκληρή, πάντα όμως εποφελία των πολιτών και ιδίως των αδύναμων κοινωνικά ομάδων. Μάλιστα. Αρκούμαστε στην απάντηση και πάμε σε ένα θέμα που, αν υπάρχει περίπτωση να γίνει, θα ήταν ό,τι καλύτερο αυτή τη χρονική στιγμή οικονομικά. Το κοινά λέει για 13η σύνταξη. Ναι. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει και πάλι να έρθει. Εμείς πιστεύουμε ότι οι συνταξιούχοι πλήρωσαν πολύ μεγάλο κομμάτι και μεγάλο μάρμαρο στις μειώσεις στην εποχή της κρίσης. Επιχειρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια να εργαλειοποιήθηκαν οι συνταξιούχοι με την λεγόμενη 13η σύνταξη, που ήταν, δεν ήταν σύνταξη, ήταν επίδομα και δόθηκε και σε ύποπτες προεκλογικές περιόδους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η απόσταση μεταξύ αυτού του βοηθήματος που δόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και της πραγματικής 13η σύνταξης είναι κοντά στα 350 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Το οποίο από το υπερπλεώνασμα, αν υπάρχει προτεραιοποίηση, μπορούν και πρέπει να δοθούν. Αυτή λοιπόν είναι
η πρότασή μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί στους συνταξιούχους μια κανονική 14η σύνταξη και γι' αυτό ακριβώς δεν το είπαμε απλώς ως λόγιο, το καταθέσαμε και ως πράξη του περιεχομένου. Ωραία, κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας και πάμε και πάλι να κλείσουμε την υγεία. Μάθαμε τις θέσεις του κοινού γενικότερα και το τι θέλει για ένα καλύτερο αύριο. Και πάμε. ΤΕΗ, Ηλία. Δεν πρέπει να κερδίσουμε και πάλι κάποια πράγματα και είναι ένα θέμα που άλλαξε και την κοινωνία και γενικότερα όλα αυτά που διαδραματίζονται. Το τεφά στον πύργο. Έχει τεφά. Μουσιολογία έχει πάρει παράταση ζωής. Βλέπετε γεωπονική τι συμβαίνει στα Μαλλιάδα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τριτοβάθμια ιδρύματα στην Ηλία δεν υποστηρίχθηκαν όσο έπρεπε από τους τοπικούς φορείς τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. ΤΕΗ και Πανεπιστήμιο δεν σημαίνει μόνο ενίκεια φαγητά και τίτλους εργασιών στα κεντρικά μαγαζιά των πόλεων. Σημαίνει ότι υπάρχει διάχυση τεχνογνωσίας στην τοπική κοινωνία. Είχαμε ΤΕΗ πληροφορικής π.χ. εδώ. Εγώ δεν είδα π.χ. στα απομακρυσμένες περιοχές της Ηλίας, στα πλαίσια της πρακτικής, να πάνε φοιτητές στην Ανδρίτσα, να στο Καρκουτάρι, και να δημιουργήσουν κάποια πράγματα που αφορά πληροφορική. Στο Γραπιδοχώρι, ναι. Να πούνε ότι εμείς θα κάνουμε ένα κέμπ εδώ, να έχουν ένα hot spot έχει, ναι. Με την hot spot με WiFi. Έτσι, μπράβο, να έχουν δωρεάν. Να πηγαίνουν οι πολίτες αντί να κατεβαίνουν από την Ποινία στην Αμαλιάδα ή από την Ανδρίτσα στην Κρέστανα, να πηγαίνουν εκεί και να κάνουν online επαφή με το Δήμο τους και να παίρνουν τα έγγραφά τους. Εγώ λοιπόν περιμένω. Υπάρχει μια διάδραση και μια συνεργασία μεταξύ των τμήματων των πανεπιστημιακών με την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία. Τώρα, στο τεφά του πύργου, νομίζω ότι είναι έγκλημα το γεγονός ότι ενώ έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, γιατί καταλαβαίνετε, ένα τεφά σε μια περιοχή που είναι δίπλα το λίκνο του Ολυμπισμού έτσι, και του αθλητικού ιδεώδους που είναι η αρχαία Ολυμπία, και θα μπορούσε να υπάρχει μια άμεση συσχέτιση και να γίνει και πόλος έλξης και για μεταπτυχιακά προγράμματα, ξενόγλωσσα και χρηματοδοτούμενα και με δίδακτρα εννοώ. Έτσι. Και θα μπορούσε αυτό το πράγμα να ενισχυθεί όχι μόνο από την αυτοδιοίκηση, από την κεντρική πολιτική σκηνή. Βλέπουμε ότι σε μια λογική σουποδοτική, η κυρία Κεραμέως λέει, αναστέλλονται τα πάντα. Εμείς από τι είπαμε, αξιολόγησε το από τη στιγμή που το Πανεπιστήμιο Πατρών διάκειται θετικά και το έχει εγκρίνει. Αξιολόγησε το και αν θεωρείς ότι δεν έχει αναπτυξιακές προοπτικές, τότε πάρε αυτή την απόφαση. Όχι εκ των προτέρων το αναστέλουμε για να δούμε αν και εφόσον θα ανοίξουμε τη συζήτηση για το αν και πότε θα λειτουργήσει και με ποιους όρους αυτό το τμήμα. Γι' αυτό λοιπόν και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη διάταξη που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Δασική χάρτες, μεγάλο θέμα στην υγεία. Και πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το τι μελιγενέστε. 7.500 αντιρρήσεις σήμερα μείνουν αναπάντητες. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα, μου το έχω πει πάνω από 20 φορές. Πήρα διαβεβαίωση τον Νοέμβριο ότι θα γίνουν μεικτές επιτροπές με ιδιώτες να επισκεφθεί η διαδικασία. Δυστυχώς μέχρι σήμερα που μιλάμε, ελάχιστα έχουν γίνει. Ξαναείδα τον κύριο Οικονόμου την πρώτη εβδομάδα στη Βουλή. Μου λέει θα κάνουμε μεικτά κλιμάκια, θα γίνουν ευέλικτες. Ελπίζω να δοθεί σύντομα λύση, γιατί και οι υπάλληλοι εδώ πέρα των δασαρχείων και τη διεύθυνση δασών δεν μπορούν να δουλεύουν 24 ώρες την ημέρα και όσο και να δουλεύουν. Σε 7.500 αιτήσεις, 10-15 άτομα, τι χρόνο θέλουν να ανταποκριθούν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ζητήματα που δημιουργούν προβλήματα και σε σχέση με τα δικαιώματα και σε σχέση με τη χρήση. Έτσι, έχει αναρθωθεί μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Οικονόμου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά και θα δώσουν άμεσα τη λύση. Εμείς θα είμαστε ενοχλητικοί πολύ για αυτό το ζήτημα, να ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, κίνημα. Αυτά είχαμε, πολλά είπαμε. Σε μια πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε τώρα. Τι έχει αιτήσει όμως ο Μιχάλης Κατρίνης από την ώστερα. Καριέρα στην πολιτική. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάνει καριέρα στην πολιτική. Έστω, είσαστε τρίτη φορά εκλεγμένος βουλευτής. Έμεινα 7 χρόνια εκτός της πολιτικής, βέβαια παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στην πολιτική σκηνή, αλλά δουλεύοντας σαν οδοντίατρος. Για μένα η πολιτική είναι σχολείο, κύριε Πατσούρη. Και θέλω να πω ότι το έχω ακούσει, αλλά δεν το πίστευα όταν μου το έλεγαν. Ισχύει ότι η πολιτική με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Με έκανα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά και στον τρόπο επικοινωνίας και προσέγγισης των συμπολιτών μου και στον τρόπο αντίληψης των ζητημάτων της καθημερινότητας και το πώς λειτουργεί γενικά η κοινωνία, τους όρους έτσι, και τους κανόνες που υπάρχουν. Και είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν μπορείς μέσα από την νομοθετική παρέμβαση, γιατί εγώ έχω κάνει βουλευτής, δεν έχω κάνει εκτελεστική εξουσία, να μπορείς να δημιουργήσεις προϋποθέσεις που δίνεις λύσεις σε προβλήματα που είναι και ευρύτερα αλλά και που αφορούν τους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή στην πολιτική. Βεβαίως έχει και τη φθορά, έχει και το κόστος. Ο κόσμος είναι σε μια περίοδο που δεν εμπιστεύεται και δεν συμπαθεί τους πολιτικούς. Υπάρχει μια λογική σουποδοτική για την πολιτική και τους πολιτικούς. Πάντα τα πρόσωπα παίζουν
το ρόλο και κάνουν τη διαφορά. Εγώ λοιπόν συνεχίζω σταθερά στις αξίες που υπηρετώ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι πολίτες το ξέρουν, ξέρουν τη σταθερότητά μου και σε σχέση με τον πολιτικό φορέα στον οποίο ανήκω και παραμένω. Το επόμενο ερώτημα ήταν αυτό. Έτσι. Το επόμενο ερώτημα και αυτό, για να κλείσουμε. Έτσι. Υπήρξε κάποια στιγμή σκέψη να αποχωρήσετε από τον Πασόκ γενικότερα κοινάλ για να πάτε σε κάποιο ούτε άλλο κόμμα? Μια στιγμή, κύριε Πατσούρη. Έγινε ακρούσεις γενικότερα. Σας πλησίασαν όμως κάποιοι. Εγώ παρέμεινα στο Πασόκ υπερασπιζόμενος τις δύσκολες επιλογές του Πασόκ τα χρόνια των μνημονίων, όταν κάποιοι άλλοι καταψήφιζαν με ευκολία για να γίνουν αρεστοί, και μετά έμεινα αρκετά χρόνια εκτός Βουλής επιλέγοντας να μην πάρω μια βουλευτική έδρα ή άλλη που θα ήταν πολύ πιο εύκολο μετακινούμενο σε ένα χώρο μεγαλύτερα ποσοστά. Σταθερά στο χώρο του Πασόκ υπερασπίζομαι όχι μόνο την πολιτική του Πασόκ. Άρα αισθάνεστε δικαιωμένος όπως και τον αγνό, και τον αγνό κόσμο που παρέμεινε και πίστεψε και αγαπάει το Πασόκ και σήμερα το κίνημα αλλαγής, και ο κόσμος πραγματικά μου έκανε μεγάλη τιμή που με επανεξέλεξε στις 7 Ιουλίου στη θέση του βουλευτή Ηλίας, και πλέον δίνω με άλλη εμπειρία και με άλλη λογική τη μάχη μου δημιουργικά, ώστε αυτός ο τόπος να μην χαρακτηρίζεται ως ο τελευταίος νομός της Ηλίας, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι. Η Ηλία να είναι πραγματικά σημείο αναφοράς για όχι μόνο εντός Ελλάδας, αλλά και διεθνώς. Όλοι το θέλουμε. Και διακαεί πόδος μας. Και δίνουμε τη μάχη αυτή και θα τη δώσουμε πραγματικά με συνέπεια, κύριε Πατσούρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Βγάλαμε ειδήσεις πάντως από την κουβέντα που είχαμε, και αυτό θέλει ο κόσμος. Να ακούει κάτι, αν είναι δυστάρεστο, ευχάριστο, ο καθένας το κρίνει. Αλλά εντάξει, είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα με έναν άνθρωπο που λέει τα πράγματα από το όνομά τους. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Αυτό είχαμε κοντά μας λοιπόν τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή κοινάλ Ηλίας, εδώ κάθε Πέμπτη βράδυ. Είπαμε περί Ηλίας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.